Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα θα πάμε να παρουσιάσουμε το νέο μας UPS, το οποίο είναι σε ένταση στα 1500 βολταμπερόρια, βγαίνει στα 900 βατ, βγαίνει και στην έκδοση το συγκεκριμένο και στα 720, δηλαδή 1200 βολταμπερόρια, αλλά εμείς θα δούμε την έκδοση την πιο ενισχυμένη, 1500 βολταμπερόρια με 900 βατ ένταση ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει με συσκευές 900 βατ οριακά. Η εταιρεία που έχω επιλέξει είναι η Tescom Leo Plus. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το unboxing βίντεο και να το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπω όταν το ανοίγω για πρώτη φορά είναι έτσι, σε τέτοιου είδους συσκευασία. Εγώ έχω κάνει ήδη το unboxing βίντεο, απλά το έδεσα για να το μεταφέρω, γιατί το είχαμε πάει στο εξωγικό, από εκεί το αγόρασα και το μετέφερα στην Αθήνα, και το άλλο το UPS που είχα το μετέφερα αντίστοιχα στο εξωγικό. Λοιπόν, η πρίζα εδώ. Και εδώ πέρα μας δίνει και ένα καλώδιο για τον εκτυπωτή. Να δείτε εδώ πέρα, εστιάσει λίγο η κάμερα, έχουμε ένα καλώδιο εκτυπωτή λοιπόν, το καλώδιο ρεύματος και το UPS. Επίσης, να μην το ξεχάσω, έχετε και user manual, δηλαδή οδηγίες χρήσης, το οποίο άμα κοιτάξετε, να σας δείξω λίγο, είναι στα ελληνικά. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ παιδιά. Τέλος, να σας πω ότι το συγκεκριμένο UPS, εκτός ότι έχει ελληνικές οδηγίες, έχει οθόνη LCD, το οποίο σας δείχνει, και εγώ τώρα το μαθαίνω με βάση τις οδηγίες. Λοιπόν, έχουμε την τάση δικτύου, άρα λοιπόν το μηχάνημα μας δείχνει τάση δικτύου, την κατάσταση του δικτύου, την τάση εξόδου, είναι αυτό εδώ το 2, να το, αυτό που σας έλεγα πριν, η έξοδος, τάση εξόδου. Το 3, η χωρητικότητα μπαταρίας, εδώ, να το, πόσο μπαταρία έχει όταν κλείνει το ρεύμα, και χωρητικότητα λέει φορτίου. Να λοιπόν τι μαθαίνει κανείς από τις οδηγίες. Πίσω το UPS είναι έτσι, έχουμε 4 μπρίζες σούκο, 2 υποδοχές για το δίκτυο, και εδώ πέρα είναι το καλώδιο που σας έδειξα πριν για το USB, δηλαδή του ποτή. Εδώ έχουμε ένα κουμπάκι για το reset, και πάμε λίγο μπροστά να δούμε τι παίζει. Και μπροστά λοιπόν είναι έτσι, έχει μια οθόνη LCD, είπαμε σας δείχνει τη τάση εξόδου, την μπαταρία, το φορτίο, κρατάει πάνω από 25 λεπτά, 2 χρόνια εγγύηση από το κατάστημα που το πήραμε. Λοιπόν, όπως ήταν εκεί στην εικόνα λοιπόν, βλέπετε εδώ την μπαταρία, την τάση εξόδου, φορτίου. Λοιπόν, τώρα αφού το έχω βάλει στο ρεύμα, θα πάμε να ανοίξουμε τον υπολογιστή. Έχω συνδέσει το λάπτοπ, την τηλεόραση, τα φωτάκια, εδώ πέρα έχουμε τον αναμεταδότη, και όλο αυτό το σύστημα συνδέεται πάνω στο UPS. Δηλαδή αυτό εδώ το πολυμπρίζο ουσιαστικά είναι ο υπολογιστής απευθείας συνδεδεμένος στο UPS. Λοιπόν, τώρα έχω συνδέσει πάνω στο UPS το λάπτοπ, την οθόνη, και θα πάμε να κλικάρουμε, να ανοίξουμε και τον υπολογιστή, ο οποίος είναι 900 W πλέον, συγγνώμη, 850 W είναι το τροφοδοτικό. Ωραία. Βάζω λοιπόν το πρόγραμμα. Τώρα παίρνουμε ρεύμα από κανονικά, από το δίκτυο. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα. Είχαμε ξανακάνει βίντεο με το προηγούμενο UPS που ήταν περίπου 500W και μας είχε κρατήσει στο ρεύμα το λάπτοπ, τον υπολογιστή, με μεγάλη άνεση. Απλά είχαμε θέμα με την τηλεόραση, έκανε παπαπαπα να βοζούν. Ωραία, λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το ρεύμα, να δούμε εν τέλει τι μπορεί να κρατήσει αυτό το UPS. 1, 2, 3. Η ώρα της αλήθειας. Έχουμε κρατήσει λοιπόν στο ρεύμα τη μεγάλη οθόνη, την τηλεόραση, το λάπτοπ, τον υπολογιστή χωρίς κανένα πρόβλημα και έχουμε εδώ πέρα το φορτίο και τα φωτάκια, τα LED, και ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Έτοιμο. Το πείραμα λοιπόν πέτυχε και τώρα πάμε στις λεπτομέρειες. Εδώ πέρα να διαβάσουμε μερικά χαρακτηριστικά αναλυτικά. Λοιπόν, βλέπουμε το τύπο Line Interactive. Τι σημαίνει αυτό, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, το Line Interactive σημαίνει ότι προσαρμόζει την τάση εξόδου συνεχώς μέσω του αυτόματου ρυθμιστή τάσης, προσφέρει ικανοποιητική προστασία σε αυξομειώσεις της τάσης ρεύματος, σε περίπτωση διακοπής δηλαδή η μπαταρία γίνεται σε ελάχιστο χρόνο από ότι σε ένα stand-by UPS. Λοιπόν, 1000 βολταμπερόρια είπαμε, η ισχύ σε watt είναι 900W, μέγεθος Tower, αρκετά βαρύ θα έλεγα. Κυματομορφή εξόδου, τροποποιημένο ημιτόνου λέει, πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό, είναι ιδανικό για συσκευές καθημερινής χρήσης όπως υπολογιστές και συστήματα εικόνας και ήχου. Ό,τι θέλουμε δηλαδή, ό,τι βάλαμε εμείς πάνω, μια χαρά. Θύρες USB έχει, ναι, εγώ δεν είδα πουθενά. Ξεκάθαρα πράγματα. Μπρίζες σούκο, 4, τύπος σούκο, να. Και έχουμε τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από επίσημες σελίδες των προϊόντων. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία πριν προχωρήσεις στην τελική αγορά. Εάν παρατηρήσεις κάποιο πρόβλημα, μπορείς να τα αναφέρεις εδώ. Αυτά είναι από τη σελίδα πηγή από το Skroutz. Έχουμε και εδώ και τις οδηγίες, στα ελληνικά επαναλαμβάνω. Θερμοκρασία λειτουργίας από 0 έως 40 βαθμούς, σχετική υγρασία 50 με 90%. Τόσο είναι η αντοχή. Χρόνος επαναφόρτωσης 6 με 8 ώρες. Διαβάζω εδώ τις οδηγίες αναλυτικά. Εύρος ινοτήτων 50 και 60 Hz αντίστοιχα και με αυτόματο. Τώρα για το δικό μας το μοντέλο να σας υπενθυμίσω ως πληροφορία να το έχετε αυτό στο νου σας ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα βγαίνει σε 240W, 390W, 510W, 720W, 900W το οποίο αυτό που παρουσιάζουμε το συγκεκριμένο, 1200W και υπάρχει και η έκδοση με τα 1800W στα 3000 βολταμπερόρια. Πάρα πολύ καλά, ελληνική εταιρεία η Tescom, γι' αυτό και έχει και ελληνικές οδηγίες. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι έχουμε ρεύμα χωρίς ρεύμα. Αν σε περίπτωση λοιπόν έχουμε αυξομειώσεις ή για κάποιο λόγο δεν έχουμε ρεύμα, το συγκεκριμένο μηχάνημα θα μας έχει 100% ρεύμα, δηλαδή να πάμε να ασφαλίσουμε τον υπολογιστή την ώρα που κάνουμε ένα live ή οτιδήποτε κάνουμε σαν εργασία, θα μπορούμε να την αποθηκεύσουμε με ασφάλεια και ο υπολογιστής να κλείσει και αυτός με ασφάλεια. Να κλείσει τελείως το ρεύμα, αλλά ούτε να γίνει και αυξομοίωση. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ένα καλύτερο μηχάνημα από ότι το προηγούμενο, το οποίο πρέπει να ήταν γύρω στα 390W, απλώς το τροφοδοτικό του υπολογιστή ήταν 500W, εμείς το κάναμε αναβάθμιση στα 850, οπότε χρειαστήκαμε να πάρουμε ένα μεγαλύτερο μηχάνημα ώστε να μας κρατάει και το λάπτοπ και την οθόνη, την τηλεόραση ουσιαστικά. Εγώ έβαλα και τα λεντάκια, έβαλα και τον αναμεταδότη μέσω του πολύμπριζου είναι όλα πάνω στο UPS, παιδιά. 900W, αυτά. Γράψτε μου από κάτω σχόλια πώς σας φάνηκε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα το αγοράσαμε στα 124 ευρώ, είχε στο συγκεκριμένο κατάστημα, και εδώ πέρα το Skroutz το δίνει από 109 ευρώ και 90 λεπτά. Αυτά λοιπόν, αλλά προσοχή, εγώ προτίμησα ένα κατάστημα το οποίο είναι μάρκα, που μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή, οτιδήποτε πρόβλημα και αν έχω, να το επιστρέψω 2 χρόνια εγγύηση. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!